Μην κοιτάζω. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Ιωάννης Αντριμονάκος. Καλά το πήγες. Τι έγινε, τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ, ας το μικρόφωνο. Όχι, λέω επειδή έχεις συνηθίσει έτσι, μπας και στο κάνω λίγο πιο εύκολο. Για πάμε. Έλα. Υπήρχες πάντα μες. Πάμε. Στη ζυχή μου συγκατοικούσαμε. Καλά το λες. Λέγε. Πρόβες, σας πω το άλλο που είναι μαγειρικό. Για πες. Τους μακαρονιά με κύμα για να... Έλα μου, είναι ακίνδυνη, τρελά μου, σ' αγαπώ. Θα φτιάξω μακαρόνια με... Δεν θα φτιάξω μακαρόνια, λοιπόν, θα φτιάξω κοτόπουλο φιλέτο στο φούρνο με μπέικον, σπανάκι και μανιτάρια. Άκου να δεις τώρα, θέλω να μου βοηθήσεις με το κοτόπουλο. Στήθος, ναι. Φιλέτο από στήθος κοτόπουλο. Για φέρτε εδώ, στο ξύλο το δικό σου, το οποίο είναι μόνο για το κοτόπουλο. Ναι. Εντάξει. Τι κάνω, το φιλετάρω. Όχι, έχει εδώ εύκολο άνοιγμα. Είναι συσκευασμένο, ξέρουμε ποιος το έφτιαξε, ξέρουμε πότε θα λήξει, δεν χρειάζεται να περιμένουμε στην ουρά στο σούπερ μάρκετ για να το πάρουμε, είναι έτοιμο. Σωστά. Έχει μόνο καλά. Λοιπόν, θα πιάνεις ένα-ένα τα φιλέτα, ναι. Και θα μου τα κόβεις στη μέση. Θέλω να μειώσουμε το πάχος τους, να γίνουν λεπτά και για να ψηθούν πιο γρήγορα, αλλά και για να πιάσουμε επιφάνεια στο σκεύος. Και δεν πιάνεις τίποτα άλλο, κλαίνεις τα χέρια σου κάθε φορά. Λοιπόν, να μαράνω το σπανάκι σε μία κατσαρόλα, ναι. Για να χάσει τον όγκο του. Δεν θέλω να το μαγειρέψω. Μπαμ. Και μαζί θα σοτάρω και λίγο τα μαντάρια. Λίγο ελαιόλαδο, περίπου 4 κουταλιές της σούπας, μανταράκι λευκό, σαμπινιόν. Λίγη όμως, πες μου για την εμπειρία σου. Η εμπειρία μου στο τζαζ. Ναι. Κοίταξε, ωραία πλάκα είχε. Δεν έχει πολύ στρες. Έχει πολύ στρες. Ζορίστηκα πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι κάτι εύκολο, παιδί μου. Θα πάρω το μικρόφωνο, θα τα πω. Είσαι έξω σε μαγαζί, τραγουδάς και λες τι ωραία από τα άλλα. Σαν τραγουδιστή. Δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό. Ακούς και τη φωνή σου. Και έφυγες στο τρίτο. Τέταρτο. Εγώ είχα φύγει στο δεύτερο ή στο τρίτο. Είδες, σε κέρδισε. Είσαι καλύτερο από αλλά εσύ δεν τα φτιάξει με τη χρήσπα. Όχι. Παντρεμένη γυναίκα. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνω τη σύγκριση, κατάλαβες. Ναι. Όσο κατάλαβα, πάει και μοιάζουμε πιο πολύ. Oh. Έχουμε πάει σε δύο reality. Είδες, έχουμε πάει πολύ καλά και στα δύο reality δύο. Τι άλλο. Εντάξει, εγώ δεν έχω πάει σε Ολυμπιακούς. Συνεχίζομαι. Σκορδάκι. Δύο σκελίδες σκόρδο. Προαιρετικά. Το ρίχνω μέσα. Λοιπόν, αυτό το βάζω λάτζα. Όλα πρέπει να τα βάζουμε. Περίμενε, σε δώσεις. Αυτό θα μαραθεί τώρα. Θα γίνει το μισό. Πιο μισό. Θα γίνει τόσο. Πρέπει να το ανακατέψω. Ναι. Λοιπόν, αυτό να συνεχίσω λέω. Εγώ εδώ. Θα βάλω λίγο αλάτι. Σ' αρέσει το μπέικονάκι. Όχι πάρα πολύ. Σε ποιον δεν αρέσει. Ίσα-ίσα για τη γεύση. Θα το κόψω λεπτές πετούλες και θα το βάλω πάνω από το κοτόπουλο, να τα απλώσω. Και λίγη πάπρικα λοιπόν στο κοτόπουλο. Έλα. Θέλω να βρεις μια λαβίδα από τα σχέδια μου. Και θέλω τώρα εκτός... Α, εδώ θα βάλεις. Να μου απλώσεις αυτό σε τουφίτσες okay. Πάνω από κάθε φιλέ το κοτόπουλο. Θα με κρίνεις μετά. Δε σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Ένα τυρί κρέμα. Μία κουταλιά πάνω από κάθε φιλέτο. Αυτό θα λιώσει και θα γίνει κρέμα. Τυρί. Και... Λοιπόν, άπλωσε. Τούφα. Έτσι, μία εδώ. Λοιπόν, και λίγο παρμεζάνα γκράνα. Μια κουταλίτσα. Πώς το βλέπεις? Πολύ ωραία. Κοροϊδεύεις, ε. Όχι, αλήθεια είναι πολύ ωραία. Χώσ' το φούρνο. Λοιπόν, 200 κάτι. Θέλουμε να γίνει γρήγορα. Σε 15 λεπτά πρέπει να είναι έτοιμο. Να αρχίσουν να λιώνουν τα τυριά και να πάρουν χρώμα. Κοίτα το για να μαθαίνεις. Σε παραδέχομαι για άλλη μια φορά. Το βλέπεις. Δυνατός. Είναι κανονικό φαγητό. Λοιπόν, καλές επιτυχίες στην καινούργια σου καριέρα. Πω. Ωραίο. Το μπέικο τα φτιάχνει όλα. Να σου πω, να το πάρω το ταψί εγώ. Πάρ' το με την τσέτα. Τραγούδι. Οπότε έρχεσαι και μαγειρεύεις, παίρνεις ταψί και φεύγεις, θα θυμάσαι. Γεια σας. Φιλάκια. Γεια σας. Γεια σας.